Σαρωτική ήταν η νίκη του Στέλιου Βοριά και της Δημοκρατικής Συνεργασίας Εργαζομένων στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Από τους 250 συνέδρους, τις κάλπες τελικά προσήλθαν για να ψηφίσουν οι 237 συνέδροι, ενώ έγκυρα ήταν τα 236 ψηφοδέλτια. Πραγματικά είναι ένα αποτέλεσμα που μας γεμίζει ευθύνες, έτσι ώστε αυτή η τριετία να είναι μια τριετία αντεπίθεσης για την επανάκτηση όλων των εργασιακών και κεκτημένων των εργαζομένων που χάσανε στα χρόνια της κρίσης. Το εργατικό κέντρο είναι εδώ πέρα, είμαστε δυνατοί, είμαστε ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε όλες τις δυσκολίες και πραγματικά να ασχοληθούμε με τα προβλήματα των εργαζομένων. Η Παράταξη Δημοκρατική Συνεργασία Εργαζομένων με επικεφαλή στο Στέλιο Βοριά έλαβε 157 ψήφους και ποσοστό 66,5% κατακτώντας 13 έδρες. Η Παράταξη Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία με επικεφαλή στο Γιάννη Γουνιανάκη 50 ψήφους, ποσοστό 21,2% και 4 έδρες. Και η Παράταξη Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση με επικεφαλή στο Γιάννη Βρέτζο 29 ψήφους, ποσοστό 12,3% και 2 έδρες. Να χαιρετήσουμε τους αντιπροσώπους που παρά τους βιασμούς, το όργιο τρομοκρατίας από οργοδοσία αλλά και πολιτικά κόμματα κατάφεραν και ενίσχυσαν για άλλη μια φορά τη Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία και ανέβηκε και στο ποσοστό, παρά τις επιδιώξεις κάποιων να πέσει σε ποσοστό οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Αυτό που έχουμε να καταγγείλουμε πάντως και εδώ τοπικά είναι πως αυτές οι εκλογές στο εργατικό κέντρο δεν έχουν ξαναγίνει με αυτόν τον τρόπο. Και εδώ υπάρχει μεγάλη ευθύνη και από τη δικαιοσύνη. Και γιατί αυτό είναι η πρώτη φορά που 15 εκλεγμένοι αντιπρόσωποι δεν ήρθαν να ψηφίσουν. Το ποσοστό της αποχής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Για την εκπροσώπηση στη ΓΕΣΕΕ, η Δημοκρατική Συνεργασία Εργαζομένων έλαβε 6 έδρες, η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία 1 έδρα, ενώ η Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων δεν έλαβε έδρες. Η Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές προβλέψεις με 2 έδρες στο σώμα της νέας διοίκησης, δείχνοντας ότι μπορεί να αποτελέσει μια αξιόλογη δύναμη 12% που θα επιδιώξει στη νέα θητεία να αλλάξει τους συσχετισμούς υπέρ των εργαζομένων χωρίς επιρροές και αγγυλώσεις. Το τεχνητό κλίμα έντασης και πόλωσης που επικράτησε πριν τις εκλογές με αποκλειστική ευθύνη και υπετιότητα του Προέδρου κυρίου Βοριά δεν τιμούν κανένα και πολύ περισσότερο τους ιστορικούς αγώνες του Εργατικού Κέντρου. Η Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων δεν μπορεί παρά να μην αναγνωρίσει την επικράτηση της παράταξης του κυρίου Βοριά. Εκλογές που πραγματοποιήθηκαν σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα μετά και το οριστικό διαζύγιο Βοριά Βρέντζου, τις εικόνες από το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, αλλά και τις καταγγελίες εκ μέρους του ΠΑΜΕ που κάνει λόγο για νοθείες.